Το Σάββατο το πρωί στην επαρχιακή οδό Λεωνιδίου Πλατανακίου, γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο από 74χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Λεωνιδίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη αγνώσων δραστών, οι οποίοι χθες το βράδυ μπήκαν σε σπίτι όπου διέμενε 77χρονος ημεδαπός και 79χρονη σύζυγός του, ερεύνησαν το χώρο, αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Περίοικοι που μετέβησαν αρχικά στο σπίτι στα Βούρβουρα Αρκαδίας και στη συνέχεια αστυνομικοί βρήκαν τον 77χρονο νεκρό στο υπνοδωμάτιό του. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και εξετάζονται συνθήκες και τα αίτια θανάτου του 77χρονου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη αγνώσων δραστών, οι οποίοι σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γήθιο, αφού μπήκαν σε σπίτι 62χρονοι ημεδαπείς, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, διάφορα κοσμήματα και στη συνέχεια διέφυγαν. Εξιχνίαστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης μια κλοπή σε σπίτι στη Σπάρτη ενός σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου ημεδαπού για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα άγνωστος δράστης, την 30η Αυγούστου το απόγευμα, αφού παραβίασε παράθυρο σπιτιού ιδιοκτησίας 63χρονης, μπήκε σε αυτό, αφαίρεσε χρηματικό ποσό, προκάλεσε σημαντικές φθορές στο εσωτερικό και τράπηκε σε φυγή. Μετά από αστυνομική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου ημεδαπού. Συνελήφθησαν το Σάββατο το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου στα διόδια της Νεστάνης του νέου αυτοκινητοδρόμου Αθηνών Τρίπολης Καλαμάτας 9 μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας ένας 39χρονος ημεδαπός διακινητής χρησιμοποιώντας κλεμμένο όχημα με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας. Ειδικότερα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου έκαναν έλεγχο σε όχημα με πινακίδες κυκλοφορίας βουλγαρικών αρχών και κατέλαβαν τον 39χρονο να μεταφέρει εντός αυτού 24 αλλοδαπούς. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι 15 από τους αλλοδαπούς κατήχαν υπηρεσιακά σημειώματα από υπηρεσίες του νομού Εύρου, ωστόσο οι υπόλοιποι 9 δεν είχαν κανένα έγγραφο που να νομιμοποιεί την παραμονή τους στη χώρα. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο του οχήματος που πραγματοποίησε ένα αστυνομικό του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης και του Τμήματος Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου, διαπίστωσαν ότι έφερε πλαστά στη κυκλοφορία ενώ είχε αλλοιωμένους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα. Συνελήφθησαν την Παρασκευή το βράδυ στη Σπάρτη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης 3 ημεδαπή ηλικίες 52, 22 και 23 ετών αντίστοιχα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα μετά από αστυνομική επιχείρηση και έλεγχο σε γιοταχή επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 52χρονου, στο οποίο επέβαιναν και ως 22χρονος με τον 23χρονο, κατελήφθησαν να έχουν κρύψει στον κινητήρα του οχήματος μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ηρωίνη βάρους 6,1 γραμμαρίων. Η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε όπως επίσης και το αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, την Παρασκευή το βράδυ συνελήφθησαν σε τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Ανατολικής Μάνης από αστυνομικούς του τμήματος Γηθίου, δύο ημεδαπή ηλικίας 30 και 40 ετών αντίστοιχα, για καλλιέργεια 7 δεδρυλίων κάναβης. Ειδικότερα μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, κατελήφθησαν να καλλιεργούν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 7 δεδρύλια κάναβης ύψους 1,5 μέτρο περίπου το καθένα, τα οποία κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν.